Επιστροφή στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών από ολόκληρη τη χώρα πραγματοποιήθηκε το διήμερο 11ο συνέδριο του ΣΥΦΑΚ που αποτελεί θεσμό για το φαρμακευτικό κλάδο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η τεχνητή νοημοσύνη στο φαρμακείο του μέλλοντος και οι καινοτόμες τεχνολογίες. Το παρόν έδωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεσμιστοκλέους, ο οποίος μάλιστα βραβεύτηκε για τη συμβολή του στη διάρκεια της πανδημίας, όπως και ο όμιλος Vianex για τη συνολική προσφορά στη φαρμακευτική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη στο φαρμακείο του μέλλοντος και οι καινοτόμες θεραπείες βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του 11ου συνεδρίου του ΣΥΦΑΚ. Πρόκειται για ένα ετήσιο θεσμό της φαρμακευτικής αγοράς που συνδυάζει το υψηλό επιστημονικό κύρος με τη συνάντηση προσωπικότητων και επιχειρήσεων του χώρου. Συμμετέχουν και οι φαρμακοποθήκες και οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί από τα μοναδικά συνέδρια, κυρίως στην περιφέρεια που έχει και τόσο μεγάλο αριθμό συμμετοχών. Και είναι φέτος μια πολύ σημαντικό θέμα της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο της υγείας και πώς αυτό μπορεί να συνδράμει. Έχει φαρμακοποιούς από όλη την Ελλάδα. Το θέμα του είναι το φαρμακείο στις υπηρεσίες υγείας, ομορφιάς και ευεξίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της AI. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον στη ζωή μας και κοιτάμε μέσα από αυτό το συνέδριο με διάφορες ομιλίες σημαντικές το πώς μπορεί αυτό να ενσωματωθεί στα φαρμακεία. Τα κοινωτικά φαρμακεία, έτσι ώστε να έχει αποτέλεσμα και προς τον πελάτη ασθενή μας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, ο οποίος επισήμανε τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας πως μπορεί να εξελίξει τις πρακτικές του τομέα των φαρμάκων. Ήδη χρησιμοποιείται και ήδη και στα νοσοκομεία της χώρας μας, να το πούμε, αυτό εφαρμόζεται τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να βοηθήσει και στην ευκολία της διάγνωσης στους ακτινολόγους και να κατευθύνει εκεί που το τελικό μάτι του γιατρού, γιατί πάντα θα πρέπει να είναι ο γιατρός αυτός που τελικά θα αποφασίσει. Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας και όλων των επιστημών. Οπότε ο φαρμακευτικός κλάδος δεν είναι δυνατόν να μείνει ανέπαφος από τη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ήδη χρησιμοποιείται. Και προσπαθούμε να εκμεύσουμε τα θετικότερα αποτελέσματα από τη χρήση της και στο δικό μας κλάδο. Το 11ο συνέδριο ΣΥΦΑΚ προσέλκυσε σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων, αποτελώντας ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων με αιχμή τις καινοτόμες τεχνολογίες στον κλάδο του φαρμακείου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου. Είναι μαζί και ο Υπουργός, ο κ. Θεμιστοκλέος, όπου εκεί θα συζητήσουμε όλα τα φλέγοντα θέματα. Θα μιλήσουμε για τα φάρμακα υψηλού κόστους, θα μιλήσουμε για τις υπηρεσίες, θα μιλήσουμε για τις ελλείψεις που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα μιλήσουμε με τον εξορθολογισμό των τιμών. Λίγο πριν την αυλαία του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε η βράβευση του Υπουργού Υγείας για την προσφορά του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και οι γιατροί, οι οποίοι όλοι και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι γιατροί επαγγελματίες υγείας, αλλά και έξω μας βοήθησαν έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνει αυτός ο εμβολιασμός. Παράλληλα βραβεύτηκε και ο όμιλος Vianex για την προσφορά του στη φαρμακευτική αγορά με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη δημιουργία του φαρμακείου της οικογένειας Γιαννακόπουλου. Ακολουθούμε το όραμα και τις αρχές τις οποίες είχαν κατασχίσει για την εταιρεία και σαν απόγονοι λαπώνουν και εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε πάνω από τους τάφους τους είναι άμες λέει εσώμεθα πολλό κάρονες. Το συνέδριο διοργάνωσαν ο ΣΥΦΑΚ και η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.